Ευα Καηλή πήρε άλλο δικηγόρο, τον δικηγόρο του Διαβόλου, όπω λέγεται εκεί, διότι σου λέει: Δεν με παίρνει άλλο να κάνω την αθώα, Ε, νοσό Ζαμεού, χαιροποίησε μεντά μου, Καηλή. Ε, ε, ε πώ να πει εσύ, ότι μια φορά μπήκε η αστυνομία σπίτι σου, και εντελώ συμπτωματικά, εβαλίτσεν, ε, ε κολαριστέν, ε, εχλεριστέν, και εσύ τα είδε όλα αυτά μαζί με την αστυνομία την ώρα που μπήκε. Ε. Το μόνο στοιχείο υπέρ τη είναι αναμφίβολα το παιδί τη. Γιατί η μάνα είναι μόνο μία. Και η μάνα της 12χρονης που το βίαζε και το εξέδιδε ο Μύχος είναι στη φυλακή και αυτή. Από ένα μήνυμα και 30 ευρώ νομίζω που βρέθηκαν στο λογαριασμό της. Όχι εκατομμύρια, αλλά εκεί οι δημοσιογράφοι δεν έχουν και πολύ πιλάλα να ασχοληθούν. Δεν είναι, δεν τους δεν, τους δεν είναι very very χολοσκασμένοι. Δεν είναι δηλαδή μόνο η Εύα για αυτούς έχει ενδιαφέρον, έχει παιδί σε αυτή την κοινωνία. Και α λέει 12 χρόνια γιατί η μαμά τη, εντάξει, μαμά της είναι και λέει, νομίζω, ίσω, λέω τώρα εγώ, ότι μπορεί να πρέπει να την κρατήσουν μέσα τη μητέρα τη 12 χρόνια για να μπορούν να την ανταλλάξουν αργότερα. Λέω τώρα εγώ τα τρέλε αυτέ τι δικέ μου είναι, είναι, δηλαδή οι δημοσιογράφοι δεν λένε κάτι τέτοιο και το λέω γιατί. Η λογική η σκέψη χτίζεται από του δημοσιογράφου. Όλε οι άλλε σκέψει είναι ανάγωγε. Ό,τι δεν ακούγεται από τα δημοσιογραφικά χείλη είναι κάτι είναι εκτός πέραν της λογικής. Γιατί τη λογική τη συντάσσει η τηλεόραση. Και βέβαια τα πρωινάδικα μιλήσαν για τους ηθοποιούς. Μόλις πήγαν οι ηθοποιοί και είδαν το Μητσοτάκι. Γιατί όπως είπα τα πρωινάδικα είναι το βαρύ πυροβολικό της προπαγάνδας του επιτελικού κράτους. Αχ, βρελάκι. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω γιατί θα θεωρήσει παντός, ότι. Παντός. Μιλήστε εσεί. Θα θεωρήσει ότι εγώ του κάνω Από πάλι πίσω και ακούμε... τον αγαπώ. Αλλά θλίβομαι με αυτά που ακούω. Από αυτά που ακούμε, τα θλιβερά, πραγματικά διαπιστώνουμε Φλιβερα. δύο πράγματα. Εσύ κάνει ε... προπαγάνδα του επιτελικού κράτου. Ναι, ναι. το, ένα, το, ένα, το ένα είναι ότι ο κύριο Λαζόπουλο μάλλον είναι ανενημέρωτο. Εγώ δεν νομίζω. νομίζω. Μάλλον είναι ανενημέρωτο. Γιατί αν δεν παρακολουθήσει τι εκπομπέ. Αν παρακολουθήσει διαπιστώσει ότι είναι εντελ, ε, ότι λειτουργούμε εντελώ αντίθετα από τον τρόπο δεν που θέλει να κάνει. Δεν το ενδιαφέρει αυτό. Αν είναι στόχαστρο εκπομπέ των πρωινών εκπομπών, δεν το ενδιαφέρει αυτό. Θα πει αυτό που θέλει να πει και αν δεν Από την άλλη, είναι στο στόχαστρο αυτέ τι εκπομπέ χωρί να γνωρίζει το περιεχόμενό του. Δεν το γνωρίζει. Δυστυχώ. Δεν βλέπει. Του λένε κάτι. Γιατί είναι ένα άνθρωπο ο ξύνο. Είναι σαν τον Γρηγόρη που βγαίνει και λέει να κάνει πρωινό χωρί να βλέπει τι κάνουν οι άλλοι. Συγγνώμη, Ρε Γιώργο, η Εύα Καηλή είναι μια υπόθεση πέρα από το αν είναι μανούλα. Η οποία ενδεχομένω να ευθύνεται για 4.000 μανούλε που θα πρέπει να τα παιδιά τους ότι δεν θα δείτε τον μπαμπά σας από το Κατάρ. Πόσοι, πόσο, πόσο διαφορετικό δηλαδή είναι το μέγεθος της ευθύνη της μια από τις ευθύνη της, της άλλη. Για 4.000 γονείς, 4.000 παιδιά. Αυτό και είναι και η Εύα Καλή. Δεν υπάρχει η καμία σύγκριση μεταξύ των δύο υποθέσεων. Η Εύα Καλή ο δεν είναι, η... είναι, δεν καλή. είναι η... Η, ο... η, ωραία Εύα τη Ελλάδα που πήγε στη Βουλή. Πέρασαν από τα χέρια τη οι ευθύνε 4.000 ανθρώπων. Τεσσάρων χιλιάδων παιδιών. Mm. Και αν αυτή τη παιδι, στιγμή παιδιώς. που θλίβει όλους μας μια μάνα βλέπει το παιδί της δημένο μονόκερο μία φορά στους δύο μήνε ή μία φορά το μήνα μέσα στι μήνες η μια φορα το μηνα μεσα φυλακε αν αποδειχθει οτι ειναι ενοχη αν αποδειχθει φταιει μονο η ιδια Δεν φταίει κανένα άλλο. Και πόσο μάλλον είναι πια αστείο να το λέμε, δεν φταίνουν τα πρωινάδικα. Είναι αστείο. Και να πω και κάτι, γιατί πλέον τέλο με τη. Το του καθενό. Η πρωινή ζώνη στην τηλεόραση είναι μια ζώνη χαμηλότατη τηλεθέαση. Γιατί υπάρχει. Τι να κάνω, να γεμίσω πρόγραμμα τα κανάλια. Η ζώνη ψηλή τηλεθέαση είναι από τι ειδήσει και μετά. Εκεί που κάποτε έλαμπε και διακρινόταν όχι αδίκω, δικαίω, απόλυτα ο κύριο Λάκη Λαζόπουλο. Εκεί υπάρχει τεράστια διείσδυση. Γιατί ξαφνικά το βαρύ προβολικό είναι μια ζώνη που βλέπουν 200.000 άνθρωποι κάθε μέρα την κάθε εκπομπή. Δεν καταλαβαίνω. Και όχι, το, τα δύο εκατομμύρια που βλέπουν και δελτίο ειδήσιον, Τα δύο εκατομμύρια που βλέπουν Είναι και κάθε μέρα και το θέμα τη Καηλή και το θέμα του, το του Κολόνου. Και φαντάζομαι ότι ο κύριο Λαζόπλο, όταν έκανε εκπομπή, δεν ασχολιόταν με όλα τα θέματα τη επικαιρότητα. Ασχολιόταν λοιπόν, με τα θέματα που επιθυμούσε ο ίδιο.